προκειμένου να είμαστε κοινωνικά αλληλέγγυοι στους συντοπίτες μας, οι οποίοι ζουν πολύ εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Για τους τρίτεκνους, μείωση 50%. Για τις οικογένειες οι οποίες είναι άπορες και το ετήσιο εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ. Το οποίο δεν λέω όλα τα δικαιολογητικά, θα καταθέσουμε στην υπηρεσία, προκειμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά. Να μην έχουν καθόλου δημοτικά τέλη. Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Μηδενικά τέλη. Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και με κύρια κατοικία έως 100 τετραγωνικά μέτρα, μηδενικά τέλη. Τρίτεκνοι που είπαμε με 50% όταν το εισόδημά τους είναι στις 10.000 ευρώ, μηδενικά τέλη. Οι οικογένειες που και οι δύο είναι μακροχρόνια, να προσεχθεί αυτό γιατί αύριο το πρωί κάποιος μπορεί να πάει και να πάρει κάρτα ότι είναι άνεργοι. Που είναι μακροχρόνια άνεργοι και οι δύο σύζυγοι και αυτοί μηδενικά τέλη. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να μαζέψουμε έσοδα. Και πολύ εύστοχο ήταν αυτό που πάτε και να γνωστώ, ότι όντως και παλαιότερες αναρτήσεις, αλλά και τώρα με χαρακτηριστικά νοικοκυρέματος, με χαρακτηριστικά να πληρώσουν κάτι που δεν πληρώνουν σήμερα. Και σε όλους μας γνωστοί, αυτά θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν και κάποιοι εξ αυτούς που σήμερα σας προτείνω να πληρώσουν μηδενικά τέλη είναι και ένας μεγάλος όγκος από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καθόλου ρεύμα και δεν πληρώνουν φυσικά ούτε τέλη ούτε ρεύμα. Και βρίσκονται στην πόρτα του Δημάρχου, σε πολλούς φίλους, είναι κοντά μας, είναι γειτονές μας, είναι φίλοι μας, τους οποίους τους γνωρίζουμε όλοι. Και το χαρακτηριστικότερο είναι αυτό, ότι μου λέει η Παναγία, η Εκκλησία, ότι καθημερινά βγάζει 650 μερίδες και τις διανέμει και κάθονται οι συμπολίτες αυτοί να πάρουν το φαγητό. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει εμείς να είμαστε αλληλέγγυοι για να τους στηρίξουμε. Με τα χαρακτηριστικά που είπα, του νοικοκυρέματος, μεγιστοποίηση των εσόδων, ελαχιστοποίηση των δαπανών, αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να τους στηρίξουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Σας παρακαλώ για την ψήφιση της προτάσεως.